μετά από τη συνεργασία που είχαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την καμπάνια του 15900, τη γραμμή κακοποιημένων γυναικών. Φυσικά. Πήρα κάποια στιγμή, όταν έγινε γνωστή η υπόθεση της 12χρονης, πάρα πολύ συναισθηματικά καταβιβλημένη, ας πούμε, σε πολύ έτσι, μεγάλη ταραχή, πήρα την πρωτοβουλία και του έστειλα ένα μήνυμα στο Instagram. Δεν περίμενα ποτέ ούτε θα το διαβάσει, ούτε καν ότι θα το δει. Και του έλεγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι έτσι ώστε τα παιδιά σε αυτή τη χώρα να νιώθουν ασφαλή. Βέβαια. Και όχι μόνο το είδε, απάντησε κιόλα. Δηλαδή αυτό είναι ένα καλό στοιχείο ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τα αυτιά του ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, στους πολίτες. Δεν ξέρω. Είναι εγώ εντάξει, το καλό κάτι. Βέβαια θα ήταν να έχει όλους τους πολίτες και όχι στη Βάρνα και στην Μπάρμπα και στη Μελέτη. Αυτό θέλω θεωρώ να πω. Ότι μπορεί να είναι έτσι. Επιλεκτικά. Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ελεονόρα, σίγουρα δεν απαντά σε όλους. Εγώ έχω εμπειρία από 4-5 πρωθυπουργούς που έχω καλύψει όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό όλο το θέμα των υποκλοπών, αυτό το σκοτεινό πράγμα που είναι γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του το είπα και του ίδιου. Είναι από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που είχαμε. Δηλαδή το ότι είναι, διαβάζει, συγκεντρωτικός, είναι συγκεντρωτικός, θέλει να έχει εικόνα για τα πάντα.